Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό το βίντεο το βλέπετε την Αριστοτρίτη, 18 Ιουλίου, ναι. Yes. 2023 και το θέμα έχει γονείς ελικόπτερα και υπερπροστασία. Κάτω από το βίντεο μας για το πώς μιλάμε οι γονείς στα παιδιά του Δημοτικού για τον bullying, γράφει μια φίλη τα εξής. Πιάσατε όπως πάντα ένα τόσο μα τόσο επίκαιρο θέμα και τόσο προβληματικό. Εάν θέλετε να αφιερώσετε λίγο χρόνο και για τους γονείς των παιδιών που είναι στο άλλο άκρο, δηλαδή που είναι υπερπροστατευτικοί και με το παραμικρό τρέχουν και φωνάζουν ότι το παιδί τους υπέστη bullying, χωρίς φυσικά να ισχύει. Και εγώ σκέφτηκα να μιλήσουμε για τους γονείς ελικόπτερα, υπερπροστασία. Λοιπόν, οι γονείς ελικόπτερα είναι γονείς που μπορούν να κατεβαίνουν ανά πάσα στιγμή μέσα στις σχέσεις των παιδιών τους και να παρεμβαίνουν. Λοιπόν, και είναι οι γονείς οι οποίοι δεν φέρονται με δίκαιον τρόπο. Δηλαδή, αν το παιδί τους κάνει όντως κάτι το οποίο ενοχλήσει άλλα παιδιά, δεν είναι αυτοί που θα πάνε να τον νουθετήσουν και να τον βάλουν σε τάξη, να του δείξουν ότι αυτό το πράγμα δεν το εγκρίνουν και ότι δεν είναι σωστό να πειράζουμε άλλα παιδιά. Αλλά είναι γονείς που θα πάνε και θα βγουν και από πάνω και θα πούν, κοίταξε να δεις, το παιδί μου μια χαρά έπραξε, γιατί του είπες το τάδε πράγμα, γιατί του είπες το άλλο πράγμα και είχε δικαίωμα να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Είναι άσχημο πράγμα αυτό, γιατί έχουμε μπει πολλές φορές μέσα από αυτήν τη συνεργασία που έχουμε εδώ, ότι τα δύο άκρα πάντα φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, αν ο γονέας μας είναι υπερπροστατευτικός και αν ο γονέας μας είναι αυταρχικός, κάνουμε άβουλα παιδιά, παιδιά με δικαιωματισμό στη μία περίπτωση του υπερπροστατευτικού, παιδιά που νομίζουν ότι ο κόσμος όλος τους ανήκει. Και επειδή δεν θα τους ανήκει ο κόσμος όλος, θα χτυπηθούν και θα φάνε πολλά χαστούκια μέχρι να αντιληφθούν και αν αντιληφθούν ποτέ πώς να φέρονται στους άλλους. Οπότε δεν είναι καλό πράγμα να είμαστε υπερπροστατευτικοί, ούτε φυσικά να είμαστε αυταρχικοί. Χρειάζεται να κάνουμε συνεχώς αυτοκριτική και να αναρωτιόμαστε. Τώρα αυτό που κάνω είναι καλό, το κάνω για το καλό του παιδιού μου. Το παιδί μου όντως αυτή τη στιγμή θα ήταν χρήσιμο για τον ίδιο, για την ηθική του υπόσταση, για το χαρακτήρα του, για την προσωπικότητα του. Θα του είναι χρήσιμο να τον υπερασπιστώ αν όντως έκαμε αυτό το πράγμα. Ή θα πρέπει να γίνω υποστηριχτής του άλλου του παιδιού, δείχνοντας έτσι στο παιδί μου ότι δεν επιτρέπεται να πειράζουμε κανέναν, ακόμα και αν αυτός έχει κάνει κάτι που μας ενόχλησε. Έχουμε λόγο, έχουμε κριτική σκέψη, έχουμε φωνή. Έχουμε όμως. Αν δεν έχουμε, είναι πρόβλημα. Mm. Και μιλάμε και διεκδικούμε το δίκιο μας με έναν όμορφο τρόπο, ευγενικό πάντοτε. Και αν ο άλλος συνεχίζει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι και όχι η βία, είτε η λεκτική, είτε η σωματική. Λοιπόν, όλα ξεκινούν ωστόσο από το σπίτι μας. Αν εμείς είμαστε άνθρωποι που καταφεύγουμε μονίμως στη λεκτική βία, στην ειρωνία, στον εκφοβισμό των συμπολιτών μας, τι θα μάθει το παιδί μας? Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Για το παιδί μας μεγαλώνει μαζί μας. Εμάς έχει ως πρότυπα μέχρι να φύγει από το σπίτι μας. Οπότε είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας για το πώς θα φερθεί και το παιδί μας. Ίσως είναι η περίπτωση των ναρκισσών οι οποίοι βγαίνουν και από πάνω. Δηλαδή δεν φτάνει που κακοποιούν τους άλλους, βγαίνουν και ως θύματα. Παρελάβουν και ως θύματα. Μετά κάνουν παράπονα, τους κακοποιούν τα θύματα τους. Ναι. Έχει γεμίσει η κοινωνία μας από τέτοια περιστατικά. Τα βλέπουμε συνέχεια. Και στο γραφείο μας τα βλέπουμε. Και στη γειτονιά μας τα βλέπουμε. Και στις υπηρεσίες τα βλέπουμε και είναι πραγματικά πολύ λυπηρό φαινόμενο. Οπότε ο καθένας σας αναλογιστεί το δικό του μερίδιο ευθύνης και ως ενεργοί πολίτες να αντιδρούμε πάντα όταν βλέπουμε να αδικείται ένας συμπολίτης μας ή έναν άλλον παιδί, το οποίο μπορεί να αδικείται από το παιδί μας ή μπορεί να αδικείται
από οποιοδήποτε δικό μας άνθρωπο, θα πρέπει να το υπερασπιστούμε, γιατί έτσι δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα απέναντι στο παιδί μας πρωτίστως, και δευτεροβόντως δίνουμε και το παράδειγμα στο άλλον το παιδί, ότι από τη στιγμή που αναγνωρίσαμε ότι έχουμε άδικο, παίρνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάθημα ζωής, ίσως από τα πιο σημαντικά. Γιατί αν κάνουμε παιδιά με υψηλή συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, το 80% της επιτυχίας των παιδιών μας είναι η συναισθηματική και κοινωνική τους νοημοσύνη. Θα είναι συμπαθείς στους άλλους, θα περνούν πιο εύκολα από το ένα στάδιο στο άλλο, ακριβώς γιατί θα είναι συμπαθείς στους άλλους, θα κερδίζουμε το ήθος τους και με την προσωπικότητά τους, και ακόμα και αν κάνουν κάποιο λάθος γνωστικού χαρακτήρα, θα τους συγχωρείτε πιο εύκολα. Συγχωρούμε πιο εύκολα έναν καλόν άνθρωπο, ο οποίος υπέπεσε σε ένα σφάλμα γνωστικού χαρακτήρα, παρά έναν παγιό χαρακτήρα, ο οποίος είναι διάνοια γνωστική. Γιατί μιλούμε για καλοήθεια versus κακοήθεια. Ακριβώς. Πώς αντιμετωπίζουμε ως γονείς τη συνθήκη αυτή, γιατί μου έχει τύχει. Έναν από τα παιδιά μου ήταν στο δημοτικό σχολείο, δεχόταν θυματοποίηση και από παιδί και από μητέρα του παιδιού, η οποία μητέρα του παιδιού ήταν προηγουμένως δασκάλα σε εκείνο το σχολείο. Οπότε μία μέρα μου λέει το παιδί μου ότι όταν σχολάσαμε, ήρθε η μητέρα της Τάδη και μου έδωσε έναν μπάτσο. Μάλιστα. Δηλαδή, γιατί και καλά το παιδί μου παρενοχλούσε το παιδί της. Εγώ την πήρα τηλέφωνο. Της λέω, με ποιο δικαίωμα πήγες και έδωσες μπάτσο στο δικό μου το παιδί. Ούτε εγώ δεν δικαιούμαι να δώσω μπάτσο στο δικό μου το παιδί, ούτε εσύ δικαιούσες, οποιοδήποτε παιδί. Με ποιο δικαίωμα. Και μου λέει, το παιδί σου είπε έτσι, έκαμε έτσι κλπ. Της λέω, να πας εκεί που πάμε όλοι όταν υπάρχει θέμα, να πας στη διεύθυνση του σχολείου, να καταγγείλεις αυτά που θεωρείς ότι έχει κάνει το παιδί μου και να αναλάβει διεύθυνση. Και τότε άρχισε να μου λέει, ποια νομίζεις ότι είσαι, και επειδή βγαίνεις στην τηλεόραση νομίζεις πως τα ξέρεις όλα και νομίζεις ότι είσαι τέλεια. Και ενώ εκείνη είναι τέλεια που χτυπά παιδιά. Και ότι το παιδί σου πρέπει να χαίρει ειδική μεταχείριση επειδή είσαι διάσημη. Του λέω, εκεί είναι το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα σου είναι ακριβώς εκεί, της λέω. Το ότι ασχολείσαι με την ιδιότητα μου, την επαγγελματική, την οποία, για να καταλάβεις, δεν πήγαινε να κάνεις στο σχολείο για να μην δημιουργώ θέματα. Λοιπόν, πώς το χειριζόμαστε, εάν καταλάβουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα? Ότι δεν φτάνει που το παιδί μας είναι και θύμα σχολικού εκφοβισμού, είναι και θύμα bullying. Κατηγορείται και από πάνω, από τους νάρκισσους γονείς, ότι είναι θήτης. Ξεμπροστιασμό κανονικών και θέμα. Εγώ έτσι τουλάχιστον το... Ξεμπροστιασμό, πώς το κάνουμε το ξεμπροστιασμό? Αυτό που έκανες. Εγώ πήγα και στο σχολείο. Και μετά θα πάει πιο πάνω το θέμα. Αν η κυρία αυτή έχει δικαίωμα να χτυπά παιδιά, εκπαιδευτικός, θα πάει και πιο πάνω, και πιο πάνω άμα χρειαστεί. Yeah. Έλεος. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν εκεί για να γνωρίζω τι συνέβηκε. Μπορεί όντως σε μια ανταλλαγή μεταξύ δύο παιδιών ανηλίκων να λέχθηκαν και από τις δύο πλευρές κουβέντες. Με ποιο δικαίωμα οποιοδήποτε ενήλικας σηκώνει χέρι πάνω σε οποιοδήποτε παιδί, ακόμη και το παιδί που έχει γεννήσει. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το περιστατικό. Εγώ είχα κάνει κάτι πάρα πολύ δραστικό τότε. Άλλαξα σχολείο στο παιδί στα μέσα της σχολικής χρονιάς στην έκτη δημοτικού. Άλλαξα στο παιδί σχολείο. Και στο τέλος της χρονιάς αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο, ότι το παιδί ήταν θύμα bullying το παιδί μου και όχι θήτης όπως είχε κατηγορηθεί αδίκως. Και πήγα και τους τούτεψα στα μούτρα, αλλά δεν άλλαξε κάτι, να σου πω. Γιατί είναι το δικό μου το παιδί που ταλαιπωρήθηκε και άλλαξε σχολείο, είναι το δικό μου το παιδί που βρέθηκε στα μέσα της έκτης δημοτικού σε έναν καινούριο σχολικό περιβάλλον προσπαθώντας να κάνει φίλους από την αρχή. Δηλαδή, εμένα μου συνέβη κάτι αντίστοιχο, αλλά στο σπίτι, όχι στο σχολείο. Με έναν παιδί από τη γειτονιά που μπήκε στο σπίτι χωρίς να του ανοίξουμε. Εγώ έλειπα, ήμουν στην εργασία μου. Πήρε από το λαιμόν το γιο μου. Άραστε. Έσπασε τα πιάτα από το τραπέζι που τρώγαν τα παιδιά μου. Και
τη γλίτωσε ο γιος μου που παρατρίχα, γιατί τσίριζε η κόρη μου η Μαρία και έφυγε αυτός και το πληροφορήθηκα. Το μωρό δεν μπορούσε να αναπνεύσει από αυτόν και εγώ ήμουν στο χώρο μου, ήμουν στην εργασία μου, στην Λευκοσία. Ναι, ήταν γυμνάσιο ο Λαζαρός. Λοιπόν, και το προσπάθησα να το χειριστώ με επαγγελματισμό, σκεφτόμενοι ότι λείπω από εκεί, δεν είμαι στο σπίτι. Τα παιδιά ήταν υπό την επίβλεψη φυσικά κάποιου ενήλικα, αλλά δεν ήταν από τη δική μου επίβλεψη. Και επειδή ήταν γείτονας, εφοβόμουν να δράσω με έναν τρόπο ξεμπροστιάσματος, θεώρησα ότι θα δράσω με έναν άλλον τρόπο. Το χειρίστηκα πολύ ψύχρεμα και επαγγελματικά μαζί με τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος ήταν και αστυνομικός. Και όταν είδα ότι δεν το αντιλαμβανόταν και άρχισε να μου κάνει ψευτομαγκές κτλ., τότε του είπα: κοίταξε να σου πω, ξέρω ότι είσαι αστυνομικός. Παίρνω αυτή τη στιγμή τηλέφωνο τον ανώτερο σου. Καταγγέλλω και εσέναν και το παιδί σου, γιατί παραβιάσατε την οικία μου. Άρχισε εκεί να του λέω: είχα διαβάσει κάτι νομικά. Κάνατε αυτόν, 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 αυτόν και αυτό. Του μιλάω στη γλώσσα σου, λέω, για να γίνω κατανοητή, γιατί μάλλον δεν έγινα πριν κατανοητή που ήμουν ευγενής μαζί σου. Σου είπα: εντάξει, εντάξει, κυρία μου, εντάξει, οκ. Okay. Και έληξε το θέμα. Άρα, we step in. Ναι. Όταν βλέπουμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και το παιδί μας γίνεται στόχος και του ΝΤΑΗ παιδιού αλλά και του ΝΤΑΗ γονιού, παίρνουμε θέση. Φυσικά και παίρνουμε θέση. Φυσικά και παίρνουμε θέση. Γιατί λέμε συχνά εδώ να μην παίρνουμε θέση και να μην είμαστε εμείς γονείς ελικόπτερα. Όταν όμως αμήνεσαι απέναντι σε μια αναήθινη επίθεση, οφείλεις να προστατεύσεις. Δεν μπορείς να μην παρέμβεις όταν το παιδί σου κινδυνεύει από έναν άνθρωπο ο οποίος είτε χτυπάει παιδί, έσχος. Να χτυπάμε παιδιά. Και όχι. Εντάξει. Και είχε το θράσος να μου πει αυτή την κουβέντα. Έλεος σας. Και τη λέω: επειδή εγώ βγαίνω στην τηλεόραση, το παιδί μου πρέπει να τρώει ξύλο από εσένα, που εσύ προφανώς φθονείς. Αυτόν είπα. Ακριβώς. Μα αυτό γίνονταν. Μα αυτό γίνονταν. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι όταν χρειάζεται. Μέχρι σήμερα δεν μπορώ. Όταν φέρνω στη μνήμη μου αυτόν τον πρόσωπο που λειτουργήσε έτσι, νιώθω τεράστια αηδία. Αηδία. Όχι θυμών, αηδία. Θέλω να έχω τίποτε να κάνω με το πρόσωπο. Δηλαδή, θεωρώ πολύ εσχρό. Και νομίζω ήταν και μια τεράστια αναπαράσταση, ξεκάθαρη αναπαράσταση, μιας εικόνας που μου στείλε πρόσφατα μια φίλη, αναπαράσταση στην πράξη εννοώ, είναι μια εικόνα που δείχνει έναν παιδί το οποίο έχει ξύλινη γλώσσα προς έναν άλλον παιδί και από πίσω είναι η μητέρα με τη ξύλινη γλώσσα την οποία τη δίδει. Την έχω την εικόνα. Τη δίδει στο παιδί της. Δηλαδή ο γονιός είναι τοξικός, ο γονιός είναι. Ξέρω που το έχω. Δηλαδή από το γονιό. Α, να το δω. Μάλιστα. Βλέπετε. Τη μητέρα που έχει μια. Είναι κόκκινη, αλλά σαν ξύλινη. Βλέπετε ότι είναι η μητέρα πίσω από το παιδί. Έχει τη μητέρα αυτήν τη γλώσσα σαν την κόκκινη, η οποία διαπερνά μέσω του παιδιού και το παιδί της πάει και θυματοποιεί κάποιον άλλον παιδί. Είναι η φίλη η Αγγελική Κοκάλα, εκπαιδευτικός που το πόσταρε. Ναι. Και το έκανα screenshot γιατί μου άρεσε. Μα έτσι είναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά μας παραδειγματίζονται από εμάς, τους γονείς τους. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας. Και αν εμείς είμαστε συνεξαρτώμενοι και φοβισμένοι, τότε πολύ πιθανόν να φοβηθούμε να αντιδράσουμε απέναντι στον ΤΑΗ και να μεταφέρουμε αυτή τη συνεξάρτηση στο παιδί μας. Κρύψε να περάσουμε, ναι. Θα πούμε στο παιδί μας και δεν πειράζει, και είναι εκπαιδευτικός η μαμά του και μπορεί να μας κάνει έτσι και μπορεί να σε πιάσει του χρόνου και να έχουμε πρόβλημα, σιώπα κτλ. Πάλι δείχνουμε με τη στάση μας, παθητική στάση. Και επί της ουσίας πάλι βλάπτουμε το παιδί μας. Άρα επιστρέφουμε στο ότι πρέπει να λύσουμε εμείς ήδη τα ψυχολογικά μας πρωτού γίνουμε γονείς και αναλάβουμε παιδιά. Σίγουρα δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορούμε σε όλες τις περιπτώσεις να βάζουμε τα μανίκια πάνω και να αρχίσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να τις διαχειριστούμε διαφορετικά. Εγώ τώρα μιλάω για την περίπτωση αυτή. Είπες και εσύ έναν περιστατικό, είπα και εγώ έναν περιστατικό, το οποίο ήταν περιστατικά στο οποίο απειλήθηκε και η ψυχική και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. Ακριβώς. Και υπήρχαν οι ενήλικες οι οποίοι ήταν αυτοί που σαπόρταραν, που υποστήριζαν και που προωθούσαν το παιδί τους να λειτουργήσει έτσι.
Ακριβώς. Αλλά να το θυμόμαστε αυτό, ότι έχουν, οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας έχουν τόσο δικαιωματισμό και τόση αλαζονία που τολμούν και παρουσιάζονται ως θύματα ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι είναι θύτες. Ή δεν ξέρουν. Όχι, είτε, το ξέρουν μια χαρά. Είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν. Το θέμα είναι ότι εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας όταν νιώθουμε ότι θυματοποιούμαστε και χρησιμοποιείται το όνομα μας ή χρησιμοποιούμαστε εμείς ήδη στο όνομα του δικαιωματισμού του οποιοδήποτε ή της ανάγκης του για προσοχή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε.